Ένα αίσθημα οικονομικής ευστάθειας. Κύριε Βαρβετσιώτη, είναι προφανώς το πιο σημαντικό πλεώνασμα που έχω ακούσει εγώ. Δεν έχω ακούσει περισσότερο πλεώνασμα από αυτό που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Αλλάζει τα δεδομένα αυτή η ανακοίνωση. Και δεν έχετε ακούσει και πιο αυξημένους φόρους από αυτό. Όχι, ούτε αυτό το έχω ακούσει. Η αλήθεια είναι και αυτό. Δεν έχετε ακούσει και πιο αυξημένες οφειλές προς τους προμηθευτές του δημοσίου από ό,τι έχουμε σήμερα. Κοιτάξτε να σας πω, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Στεβαστάκη στο εξής. Ότι όντως δημιουργεί ένα κλίμα σταθερότητας γύρω από θωράκισης γύρω από την ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι το θετικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, περίμενα από την Ελστάτ να ακούσω κατά πόσο πετύχαμε, τι στόχο πετύχαμε σε σχέση με την ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο. Διότι αν χάσουμε το στόχο της ανάπτυξης που είναι 2,7 για το χρόνο, τότε αρχίζουν όλα τα νούμερα να δείχνουν πιο άσχημα. Εκτιμάται και ότι θα χαθεί αυτός ο στόχος του 2,7, είναι ανεφικτός. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι έχει χαθεί. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ και το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι έχει χαθεί. Διότι και η καθυστέρηση στην διαπραγμάτευση και το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο πέρασε με μεγάλη ανασφάλεια για τους Έλληνες είναι πράγματα τα οποία συνηγορούν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Το έχουν κρούσει το καμπανάκι πλέον όλοι οι δήμονες, οι οικονομολόγοι, ότι όντως έχει χαθεί. Περιμένουμε να δούμε από την Ελστάτ σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Θα σας πω κάτι. Τα νούμερα, ξέρετε, το ένα άλλο επιδρά στο άλλο. Αλλά το βασικός μας στόχος είναι πώς θα γυρίσει η χώρα σε ανάπτυξη. Και πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να δούμε καινούργιες επενδύσεις να έρχονται στην Ελλάδα. Δυστυχώς, από αυτόν τον στόχο, κάθε μέρα αποκλίνουμε. Και κάθε μέρα αποκλίνουμε και χάνουμε και σημαντικές προθεσμίες. Θα σας πω χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Φράπορτ, κάτι το οποίο δέχτηκε αφού είχε καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προχώρησε κτλ. Αν το είχε προχωρήσει όσο όφιλε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα είχαν γίνει και οι επενδύσεις στα περιφερειακά λιμάνια, θα είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον μέσα στο χειμώνα. Τώρα γίνεται η μεταβίβαση Απρίλιο μήνα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Άρα μετατίθενται όλες αυτές οι επενδύσεις για του χρόνου. Άρα χάνεται αυτή η σεζόν. Γιατί να τη χάνουμε? Ναι. Χαμένος χρόνος. Το ίδιο συμβαίνει στο ελληνικό, το ίδιο συμβαίνει στα λιμάνια, το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες επενδύσεις που είχε προετοιμάσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί καινούργιες επενδύσεις. Προετοιμασία και καινούργιες επενδύσεις. Τις ολοκλήρωσε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τις ολοκληρώνει. Με κόπο, δυστυχία, βαριεστημάρα, κλάμα ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι καινούργιες επενδύσεις. Έχει προκαλέσει.